Πάρω τώρα το κινητό μου, γιατί θέλω κάτι να τσεκάρω. Γιατί επιτέλους με έχει κρατήσει αυτή η εκπομπή τουλάχιστον 10 λεπτά μακριά από το κινητό μου και γενικά εγώ δεν τα αντέχω αυτά τα πράγματα. Είμαι πολύ επιρρεπής. Είμαι εξαρτημένη σχεδόν. Ή μήπως δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για όλα αυτά θα μου απαντήσουν η Ελένη Καλαθά και ο Κωστής Τιμολιός. Αλλά όχι σε μένα, στον παιδικό μου εαυτό, βρε παιδιά μου. Καλύτερα να ξεκινήσουμε από τον εφηβικό μου εαυτό, ο οποίος δεν είχε τέτοιες προκλήσεις. Βλέπει οθόνη στο χέρι όλη μέρα. Με μια οθόνη στραμμένη κατά πάνω μου, σχεδόν απειλητικά και σχεδόν να μου απευθύνει το λόγο και να μου λέει γιατί ακόμη δεν με έχεις χρησιμοποιήσει. Περάσαν κιόλας 5 λεπτά. Τι συμβαίνει, δεν είσαι τελικά εξαρτημένη από μένα. Πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό σεμινάριο, όπου μακάρι να το είχαμε παρακολουθήσει όλοι και ελπίζω να ακολουθήσουν επανειλημμένες επαναλήψεις. Το έχουμε στα πλάνα μας. Παιδιά, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μας συμβαίνει με τα κινητά και τις οθόνες. Δηλώνω εξαρτημένη. Μπορώ να απεξαρτηθώ εφόσον το αναγνωρίζω. Θα έλεγα, κύριε Κανουτάκη, ότι είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και περίπλοκο ζήτημα το συγκεκριμένο. Και κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολεί τόσο ενήλικες όσο τους γονείς και γενικότερα τους πολίτες αυτού του κόσμου. Πλέον είμαστε, όπως είπατε και εσείς, κολλημένοι κατά έναν τρόπο στις οθόνες μας. Δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε. Να απεξαρτηθούμε εύκολα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να θέσουμε τα όρια μας, να ελέγξουμε το πώς χρησιμοποιούμε τις οθόνες. Άρα θα μπορούσαμε ενδεικτικά να χρησιμοποιήσουμε έναν τίτλο όπως «Οθόνες, ας λύσουμε το πρόβλημα». Θα μπορούσαμε. Εμείς χρησιμοποιήσαμε στο workshop που οργανώσαμε τώρα για παιδιά δημοτικού το τίτλο «Χακάροντας τη σκέψη». Καθώς αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους, και όχι μόνο οι συσκευές, και τα κοινωνικά δίκτυα, οι εφαρμογές, χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να επηρεάσουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Έτσι, και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και είναι τρομακτικό αυτό, αν το συνειδητοποιήσει κάποιος. Ναι, γιατί στο τέλος θα φτάσουμε στο σημείο να μην σκεφτόμαστε καν, όχι να μιλάμε φωναχτά, με φόβο μήπως κλέψουν και την σκέψη μας πια, όπως πολύ σωστά είπατε, χακάνοντας τη σκέψη. Τι συμβαίνει ακριβώς, ρε παιδιά. Μιλάς για κηδεία, σου εμφανίζεται γραφείο τελετών. Μιλάς για μαγιό, σου εμφανίζεται δίαιτα, γιατί ξέρει ότι χρειάζεται να χάσεις κιλά. Δεν έχει περάσει και ένα βήμα μπροστά, δηλαδή. Το έχετε παρατηρήσει εσείς, γιατί στην αρχή το λέγαμε για πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε χαβαλέ. Αλλά τελικά συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι το μυαλό μας που μας δημιουργεί. Δεν είναι από κύμα φαντασία όταν βλέπεις ότι αυτό που λες ξαφνικά κάνει pop-up σαν διαφήμιση στο κινητό σου μέσα στα social media. Ωστόσο, δεν είναι πολλές φορές αυτό που σκεφτόμαστε. Δεν είναι ότι μας παρακολουθούν άμεσα αυτές οι συσκευές, ότι έχουν ένα μικρόφωνο και ακούνε τι λέμε. Ωστόσο, προβλέπουν τη συμπεριφορά μας κατά έναν τρόπο. Είναι δομημένα τα κοινωνικά δίκτυα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε με τα cookies που αφήνουμε, με το ξέρετε αυτό που μας βγάζει στις σελίδες, αποδέχεσαι τους όρους κτλ. Αποδέχεσαι τα cookies. Να δίνουμε όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στα προσωπικά μας προφίλ, είτε πρόκειται για το Facebook, είτε για το Instagram, είτε για άλλα κοινωνικά δίκτυα. Τα πάντα όλα δηλαδή. Και, ναι. Και από εκεί και πέρα, αυτές οι εφαρμογές μπορούν να προβλέψουν το πώς είμαστε, σε τι φάση της ζωής μας βρισκόμαστε και πώς σκεφτόμαστε επίσης. Και αναλόγως να μας προβάλλουν κάποιες διαφημίσεις. Ναι, θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα αν λέγανε η Χριστίνα είναι 48 χρονών, έχει δύο παιδιά. Ας στείλουμε ένα πακέτο διακοπών. Αλλά δεν κάνει κάτι τέτοιο δυστυχώς. Θα στείλουν κάτι για τα παιδιά σας. Θα στείλουν κάτι για τα παιδιά, τα οποία πιθανότατα δεν το χρειάζονται. Αλλά επειδή είναι έξυπνοι, θα το σερβίρουν με τέτοιο τρόπο που να είναι λαχταριστό. Δεν είναι αλήθεια. Βλέπουμε το μεταξύ φωτογραφίες. Θα δούμε και από το blog που διατηρείς. Το Media All. Ναι. Και θα δούμε και από την εκδήλωση, νομίζω, και από προηγούμενες εκδηλώσεις. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα workshop εδώ πέρα με τη Σμήλο, την Ελένη Καλαθά και τη Χρυσίνα Ροδοπούλου. Ένα workshop για να απευθυνθούμε και σε παιδιά δημοτικού, καθώς εγώ ως εκπαιδευτικός είμαι νηπιαγωγός σε παιδικό σταθμό, στο Σπιτόδεντρο, και εκεί ουσιαστικά βλέπουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που υπάρχουν σε παιδιά μικρότερων ηλικιών. Πόσο μάλλον όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και μπαίνουν στη φάση του δημοτικού και αργότερα στην εφηβεία. Τα οποία φυσικά όταν είναι στο νηπιαγωγείο ή στον βρεφικό σταθμό ή ακόμη και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν έχουν μαζί τους το κινητό. Αλλά η φθορά που υφίστανται στο σπίτι λόγω κακής χρήσης έρχεται και μέχρι το σχολείο, δεν έρχεται, δεν έρχεται, φτάνει. Έρχεται και βλέπουμε πολλά πράγματα και τα κορίτσια και στο γραφείο τους βλέπουν. Εμείς, ας πούμε, Ελένη, σίγουρα έχουμε δει... Γύρισα! Ναι, μας πει η Ελένη, γιατί βλέπουν πολλά στο γραφείο τους.
Εμείς αρχικά νιώσαμε την ανάγκη με τη Χριστίνα, με όλα τα παιδιά που βλέπουμε στο χώρο μας, συζητώντας με τον Κωστή για τη δική του εμπειρία ως νηπιαγωγός σε ομάδα πλέον, νιώσαμε την ανάγκη ότι πρέπει να ενημερωθούν αρχικά οι γονείς όσον αφορά τη χρήση των οθονών και πόσο επηρεάζει τα παιδιά στην ανάπτυξή τους, και τη γνωστική και τη γλωσσική. Βλέπουμε πολλά περιστατικά παιδιών που δυσκολεύονται ή καθυστερούν να μιλήσουν. Λόγω της χρήσης, επειδή επαναπαύονται. Επηρεάζει και αυτό, ναι, γιατί δεν αλληλεπιδρούν. Βλέπουμε ότι οι παιδιά δυσκολεύονται πολύ περισσότερο στο σχολείο πλέον. Να κατακτήσουν μηχανισμό ανάγνωσης, το μηχανισμό της γραφής. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς συνδέεται όμως τελικά και πώς έχετε φτάσει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι φταίει η οθόνη που το παιδί δυσκολεύεται να εξελιχθεί, να γράψει και να μιλήσει? Δεν είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο εμείς καταλήξαμε. Εμείς ως εκπαιδευτικοί και ως ειδικοί παιδαγωγός εδώ, η Ελένη στο Μήλο, μεταφέρουμε τη γνώση που έχει συλλεχθεί και από ερευνητές παγκοσμίως, από ειδικούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Υπάρχει χαρακτηριστικά μία έρευνα του Χιούτον, το ξέρει πολύ καλά και η Ελένη, η οποία δείχνει ότι τα παιδιά όταν εκτίθενται από μικρή ηλικία στις οθόνες, αργεί η ανάπτυξή τους περαιτέρω και μπορούν, ας πούμε, να φτάσουν σε ένα αναπτυξιακό στάδιο αναμενόμενο για την ηλικία τους πολύ αργότερα. Είναι στο να κατακτήσουν δεξιότητες, σαν αυτές που ανέφερε η Ελένη, ας πούμε τις γλωσσικές, οι γνωστικές, οι συμπεριφορικές δεξιότητες. Βλέπουμε τα παιδιά να δυσκολεύονται ουσιαστικά να αναπτυχθούν. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που αφορούν στην οθόνη, στην πολύωρη έκθεση. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτό το οποίο προτείνει η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία. Λέει το εξής, ότι είναι καλό να μην εκθέτουμε, όχι είναι καλό βασικά, επιβάλλεται να μην εκθέτουμε τα παιδιά στις οθόνες μέχρι τα 2 πρώτα έτη και όσο μεγαλώνουν, από τα 2 μέχρι τα 5 έτη, αφήνουμε για μία ώρα μπροστά στην οθόνη και σε μία ώρα ποιοτικού χρόνου. Σωστά, παιδικά, μπροστά στην οθόνη. Όχι αυτό που κάνουμε. Υψηλής ποιότητας, ναι, προγράμματα. Όχι TikTok κατάσχετα και YouTube. Όχι. Και όταν λέμε υψηλής ποιότητας, εννοούμε να μην υπάρχουν πολύ, πολύ γρήγορες εναλλαγές χρωμάτων, να είναι ήσυχο το περιβάλλον, το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούν τα παιδιά να είναι αντίστοιχο της ηλικίας τους και όχι κάτι ακατάλληλο, ώστε να μπορούν να το παρακολουθούν και να είναι σύντομα μικρά προγραμματάκια που αντίστοιχουν στην ηλικία τους. Αυτό φυσικά εφόσον ο γονιός φροντίσει να ψάξει ποιο είναι το αντίστοιχο στην ηλικία δηλαδή, και εφόσον βεβαιωθεί ότι υπάρχουν το ISO τέλος πάντων, που το διασφαλίζει. Δεν ανοίγουμε δηλαδή την τηλεόραση και λέμε, εντάξει, αφού η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία λέει μία ώρα σε αυτή την ηλικία μπορείς να καθίσεις και να δεις ό,τι θέλεις. Μία ώρα υπό προϋποθέσεις. Υπό την προϋπόθεση το πρόγραμμα να είναι κατάλληλο για το παιδί. Αρχικά να πούμε πάνω σε αυτό που είπε ο Κωστής, για το πώς επηρεάζει η οθόνη την ανάπτυξη του εγκεφάλου, ότι τα 5 πρώτα χρόνια στη ζωή μας είναι τα πιο σημαντικά. Μέχρι τα 3 έτη μας έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλος κατά 80% και από εκεί και πέρα μέχρι τα 5 έχει αναπτυχθεί το 90% του εγκεφάλου μας. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε αυτά τα 5 πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε πολλά ερεθίσματα στα παιδιά, να βγαίνουν έξω, να παίζουν, να διαβάζουν βιβλία. Τα πάρκα, τα περίφημα πάρκα ακριβώς, και παιδικές χαρές δεν είναι τυχαίο που ονομάστηκε παιδική χαρά. Σωστά. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι σαν το ανοιχτήρι που επειδή ανοίγει. Λέγεται ανοιχτήρι. Ναι. Οι νευρώνες στο εγκεφάλου μας αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οπότε μία οθόνη μπροστά σε ένα δίχρονο παιδί, σε ένα τρίχρονο παιδί, δεν βοηθάει σε όλο αυτό. Ίσα-ίσα βάζει φρένο. Είναι σαν ο εγκέφαλός μας να πηγαίνει με 1000 και όταν έρχεται η οθόνη μπροστά και τη χρησιμοποιούμε αλόγιστα, να μπαίνει ένα φρένο και να σταματάει όλη αυτή την ανάπτυξη και όλη αυτή την ανάγκη που έχει το παιδί να αναπτυχθεί, ο εγκέφαλος να αναπτυχθεί. Νομίζω ότι όλα είναι κατανοητά αυτά που συζητάμε. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμα τη δύσκολη ώρα, γιατί συνήθως η οθόνη έρχεται σε κρίση πάνω. Έρχεται σε κρίση, σε σύγκρουση. Όχι, έρχεται σε κρίση. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό το παιδί, δεν έχει φάει, είσαι κάπου έξω και θέλεις να το ησυχάσεις. Επομένως, δεν ξέρω εκείνη την ώρα τα αντανακλαστικά είναι καλά ώστε να βρουν το σωστό πρόγραμμα, να σκεφτούν το χρόνο παραμονής μπροστά στην οθόνη, να κρατήσουν σωστή απόσταση στην οθόνη από το παιδί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και εκεί χάνεται την μπάλα. Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους σύγχρονους γονείς όλο αυτό.
Και σίγουρα είναι δελεαστικό το να έχεις μια οθόνη η οποία μπορεί να μπει μπροστά στο παιδί και να το ηρεμήσει. Βέβαια. Ωστόσο, αυτό όλο πρέπει να, να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Mm-hmm. Να σκεφτούμε πώς φτάσαμε έτσι ώστε το παιδί να αντιδράει έντονα και να ζητάει την οθόνη. Τώρα ζητάτε λοιπόν... ευθύνες. Να ζητάτε ευθύνες. Τώρα οι ευθύνες δεν είναι εύκολο πράγμα να αναζητηθούν και να εντοπιστούν. Δεν θέλει κανένας να έρθει πρώτων ευθυνών του. Εκεί λοιπόν πρέπει να αναλογιστούμε πώς χρησιμοποίησαμε εμείς την οθόνη από μικρή ηλικία στα παιδιά mm-hmm. για να τα απασχολήσουμε όταν εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και πολλές φορές καταλαβαίνω ότι είναι λογικό, αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε λίγο και την υπεύθυνη πλευρά της χρήσης οθόνης. Και να αναλογιστούμε τι επιπτώσεις μπορεί να φέρει αυτό. Ολέθλιες, αλλά μάλλον ναι, θα τις συναντήσουμε επιπτώσεις. Αργότερα. Και δεν θα ξέρουμε και τι ήταν και αυτό που έφταιγε. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά με τα παιδιά που αντιδρούν, που ενδεχομένως να φτάσουν σε μεγαλύτερη ηλικία αργότερα στην εφηβεία τους και να αντιδρούν ακόμη πιο έντονα, να μην έχουν υπομονή. Δεν το θέλουμε αυτό. Εκεί πέρα όμως, ξέρετε, κάναμε κάποια live με το Media All. Έχουμε και μια εκπομπή, το Καλειδοσκόπιο, ένα podcast. Και συζητάμε με ειδικούς και μας λένε ουσιαστικά, έρχονται και γονείς, μας στέλνουν μηνύματα, μας κάνουν ερωτήσεις και μας λένε. Χαρακτηριστικά μία μου είπε τελευταία, είναι 14 και θέλω να το σταματήσω το παιδί από το να κάθεται τόση ώρα μπροστά στην οθόνη. Τι να κάνω. Τώρα. Στα 14 έτη. Το παιδί έχει μάθει στα 14 έτη. Το παιδί μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα, παίρνει τις μικρές ανταμοιβές όπως είναι τα likes, τα follows, τις καρδούλες. Μπαίνει σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και μπορεί να παίρνει άλλες ανταμοιβές όπως έναν εξοπλισμό, κάποια κέρματα. Και δεν είσαι για ανάγκη στα 14. Και έχει μάθει ήδη. Θέλει ότι αυτή από την εκεί ανταμοιβή. Δεν θέλει την ανταμοιβή της αγάπης και της προσοχής. Μπορούμε να το αναστρέψουμε αυτό, αλλά θέλουμε αρκετή προσπάθεια, μικρά βήματα, σιγά σιγά να αρχίσουμε να θέτουμε όρια στο σπίτι μας και για εμάς τους ίδιους, για να δώσουμε ένα παράδειγμα στα παιδιά για το πώς χρησιμοποιούμε την οθόνη. Πρέπει να δυσκολευτεί προκειμένου να βοηθήσει το παιδί του. Εκεί το χάνουμε περισσότεροι γονείς. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να δυσκολευτούμε εμείς. Όχι να δυσκολέψουμε τα παιδιά μας, γιατί για να τα δυσκολέψουμε, οφείλουμε να περάσουμε μέσα από το δικό μας το φίλτρο. Νομίζω ότι εκεί ξεκινάει και τελειώνει το πρόβλημα. Όχι. Ναι. Εκεί ξεκινάει όντως, γιατί οι γονείς είναι οι πρώτοι φροντιστές και στη συνέχεια έχουμε και τους εκπαιδευτικούς που στα σχολεία μπορούν επίσης να κάνουν δουλειά και να δείξουν στα παιδιά το δρόμο για το πώς να χρησιμοποιούν ορθά τις συσκευές. Καλά, όσο και να φωνάξει ο εκπαιδευτικός. Άμα φωνάξει 4-5 ώρες που είναι το παιδί στο σχολείο και μετά πάει το παιδί στο σπίτι και έχει αλόγιστη χρήση, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να κάνει. Δωράδωρο. Δηλαδή, ο ένας θα μαλώνει τον άλλον. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για το χρόνο του παιδιού στο σχολείο και ο γονιός είναι για το χρόνο του παιδιού στο σπίτι. Τίποτα από τα άλλα δύο δεν μπορεί να διασταυρωθεί. Mm-hmm. Πού θα σας ξαναβρούμε, λοιπόν? Μπορείτε να μας βρείτε αρχικά στη σελίδα μας, το Media All, mm-hmm. όπου από εκεί θα ενημερωθείτε για τις επόμενες εκδηλώσεις και στο Μήλο. Και ωραία. Στο Facebook το και στο Μήλο. Σωστά, me.lo. Είμαστε δημιουργικός χώρος μάθησης λόγου και επικοινωνίας. Mm-hmm. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων. Πλαισιωνόμαστε. Είμαι εγώ με τη Χριστίνα τη Ροδοπούλου. Πού βρίσκεστε? Είμαστε Γνατίας 106 στο κέντρο της πόλης. Πλαισιωνόμαστε με ψυχολόγο και εργοθεραπευτή. Είμαστε μια ομάδα ολοκληρωμένη. Οπότε εκεί θα μας βρείτε και για τις εκδηλώσεις μας ενημερώνουμε και το Instagram και το Facebook. Πολύ ωραία. Παρακολουθήστε τους, ακολουθήστε τους και μόνο καλό θα έχετε. Παρακαλώ. Κυρία Καντάκη, έχουμε και την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι, πού? Στο Σπιτόδεντρο, το βρεφονιπιακό σταθμό εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια ενημέρωση για τους γονείς, μια σχολή γονέων, mm-hmm. Όπου θα εξετάσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα, το πώς να θέτουμε όρια στη χρήση των οθονών. Έχουμε στα πλάνα μας να κάνουμε και ένα εκτενέστερο εργαστήρι πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τους γονείς πάνω σε αυτά τα θέματα και ενδεχομένως να ακολουθήσουν κάποιες εκδηλώσεις εδώ με τα κορίτσια με τη Σμήλο για παιδιά. Έχουμε κάποιες προσκλήσεις ήδη από δημοτικά σχολεία της πόλης δημόσια, έτσι ώστε να επαναλάβουμε το εργαστήρι χακάροντας τη σκέψη. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό και οι γονείς να εκπαιδευτούν σε αυτό το κομμάτι, αλλά και τα παιδιά να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και πώς πατάνε σε αυτό όλα τα social media για να μπορούν λίγο να το ρυθμίσουν και να το ελέγξουν. Κατανοητό. Είναι και... Απόλυτα κατανοητό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι μου λέτε, μην ανησυχείτε. Είμαι μάνα. Ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.